Να επιστρέψουμε όμω την πυρκαγιά στην Ήδρα, καθώ έχουμε ραγδαίε εξελίξει στο μέτωπο των ερευνών με συλλήψει για τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύθηκαν Γιώργο Πρωτοψάλτη από θαλαμιγό. Ακριβώ 13 συνολικά συλλήψει μελών του πληρώματο τη συγκεκριμένη θαλαμιγού από του αξιωματικού τη Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού είναι στα πλαίσια μια έρευνα η οποία όμω συνεχίζεται καθώ κατ' εντολή εισαγγελέα όλοι αυτοί λοιπόν οι συλληφθέντε, όλα τα μέλη του πληρώματο αναμένεται να δώσουν καταθέσει, να γίνουν εκθέσει σύλληψη και αναμένεται να δώσουν απολογίε ω κατηγορούμενοι ω υπέτη τη πρόκληση τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Παράλληλα να τονίσουμε ότι έχει ξεκινήσει και μια διαδικασία κατάσχεση τη θαλαμιγού με ορισμού από εκεί και πέρα υπήρξε μια έρευνα στην οποία συνέδραμε και το λιμενικό, καθώ φαίνεται ότι όλα ξεκίνησαν και από μια καταγγελία που έγινε στο λιμεναρχείο και αφορούσε τον καπετάνιο ενό παραπλέοντο σκάφου. Φαίνεται ότι είδε κάποια πράγματα την ώρα που ξεσπούσε η φωτιά και τα κατήγγειλε στι αρχέ. Υπήρξε λοιπόν μια έρευνα που αφορούσε αρχικά τα στίγματα για να εντοπιστούν όλα τα σκάφη τα οποία έπλεαν κοντά στην Ήδρα την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά στο πευκοδάσο του νησιού. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπήρξε μια αφού εντοπίστηκε η θαλαμηγό. Μια νέα έρευνα και αυτό αφορούσε ε, για τα συγκεκριμένα βεγγαλικά τα οποία υπήρχαν στο σκάφος. Υπήρχαν άδειε. Ε, 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 αν ήταν ουσιαστικά ενήμερο ε, και το πλήρωμα, ε, καθώς είχε ενοικιαστεί από ε, συγκεκριμένα άτομα, 17 συγκεκριμένα άτομα, με, ε, σύμφωνα με πληροφορίε, με καταγωγή από ε, το Καζακστάν. Έγινε λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία και στη συνέχεια, με την... αφού ανέλαβε το ανακριτικό τμήμα τη πυροσβεστική, μπόρεσαν να συγκεντρώσουν τα στοιχεία και να προχωρήσουν στι 13 συνολικά συλλήψει. Αναμένεται βέβαια να δούμε Μάλιστα. και αύριο ενώπιον του εισαγγελέα πώ θα κυλήσει η διαδικασία. Ενώ να τονίσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι υπήρχε και από τη Δημοτική Αρχή μία πρόθεση σε περίπτωση που υπήρχε υπήρχαν όλα τα στοιχεία για αυτή την έρευνα να κινηθούν και αυτοί νομικά ει βάρο των, των Με τη δικαιοσύνη συλληφθέντε, ευχαριστώ προ το παρόν Γιώργο.